Σάββατο 1η Νοεμβρίου, καλό μήνα σε όλους. Είναι το Eco News με την περιβαλλοντική ανασκόπηση και καυτά περιβαλλοντικά θέματα για τη ζωή μας, όχι μόνο στη θεωρία όπως θα δείτε, αλλά και στην πράξη και μάλιστα από όλο τον κόσμο. Ένα τέτοιο καυτό θέμα, εξάλλου τι πιο καυτό από την κλιματική αλλαγή. Και το θετικό αυτή την εβδομάδα είναι ότι σύμφωνα με επίσημη έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η πορεία των αερίων του θερμοκηπίου, αυτών δηλαδή των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι καθοδική. Και αυτό αποτελεί μια μικρή κλιματική νίκη για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως ο στόχος, αν θέλουμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη, είναι να πάψουμε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και άνθρακα, και για να επιτευχθεί αυτό θα χρειαστούν πολύ μεγάλες τομές στον τρόπο που παράγουμε και ζούμε, αποκλείοντας από τη ζωή μας τα ορυκτά καύσιμα. Μια μικρή κλιματική νίκη πέτυχε η Ευρώπη στον πόλεμο με την κλιματική αλλαγή, καθώς τα στοιχεία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έδειξε ότι κατάφερε μέσα στο 2013 να μειώσει κατά 1,8% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το 2012. Έτσι, ήρθε πιο κοντά στο στόχο μείωσης των αερίων κατά 20% μέχρι το 2020. Συνολικά, η Ευρώπη μείωσε κατά 19% τα αέρια που προκαλούν την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το 1990. Όταν όμως ήταν μια κρατεά παγκόσμια βιομηχανική δύναμη. Η έκθεση επισημαίνει ως ιδιαίτερο θετικό το ότι η μείωση των θερμοκηπιακών αερίων για φέτος συνοδεύεται και από μια ελαφρά οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Στα βασικά θετικά συμπεράσματα της έκθεσης περιλαμβάνεται η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που το 2014 άγγιξε το 14%. Το νέο ευρωπαϊκό και κλιματικό πακέτο της Ευρώπης για το 2030 περιλαμβάνει διπλάσιο στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%. Πιστεύω ότι καταφέραμε να στείλουμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο, αν και στην Ευρώπη δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας οι 28 διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε το στόχο μας. Τρεις από τις ευρωπαϊκές χώρες εμφάνισαν αύξηση των θερμοκηπιακών αερίων γιατί έβαλαν περισσότερα ορυκτά καύσιμα, κυρίως άνθρακα, στο ενεργειακό του σμίγμα. Η Γερμανία αύξησε τις εκπομπές αερίων κατά 1,2%, η Δανία κατά 3,1% και η Εσθονία κατέχει το αρνητικό ρεκόρ με αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 10%, που αποδίδεται και στην παραγωγή σχιστολιθικού αερίου. Για πρώτη φορά στην έκθεση καταγράφονται τα έσοδα και από το χρηματιστήριο των ρήπων, που για το 2013 ανήλθαν στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το μηχανισμό που δημιούργησε η Ευρώπη και στον οποίο καταφεύγουν μεγάλες ρηπογόνες επιχειρήσεις, προκειμένου να αγοράσουν δικαιώματα ρύπανσης. Από τα 3,6 δισεκατομμύρια, τα 3 δισεκατομμύρια τουλάχιστον θα χρησιμοποιηθούν για έργα καθαρής ενέργειας, για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και τώρα θα σας πω από τη θεωρία στην πράξη για να δούμε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και επιστροφή στα σπήλαια. Απλά χρειάζονται κάποιες μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Ειδικά στον ξενοδοχειακό τομέα που υποφέρει τρομερά από το ενεργειακό κόστος, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να γίνει και εξοικονόμηση χρημάτων που να ξεπεράσει και το 60%. Στο κέντρο της Αθήνας, αυτό το ξενοδοχείο επένδυσε στην καινοτομία και την εξοικονόμηση ενέργειας και κέρδισε. Φώτα LED που καταναλώνουν το 1 δέκατο σε σχέση με συμβατικό φωτισμό, αντλίες θερμότητας αντί για συμβατικούς καυστήρες πετρελαίου ή φυσικού αερίου που παρέχουν δωρεάν και το ζεστό νερό, κουφώματα μονώσεις και παράθυρα που κρατούν τη θερμοκρασία σταθερή. Όλα αυτά οδήγησαν σε εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60%. Όλες οι καταναλώσεις ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο και αναλεπτό από τον ιδιοκτήτη ακόμη και εξ αποστάσεως μέσω κινητού. Τα πάντα ελέγχονται ηλεκτρονικά και απομακρυσμένα. Σήμερα δηλαδή με ένα iPhone, iPad μπορούμε να ελέγξουμε και ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι ξοδεύει αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο, την περασμένη ώρα και πέρσι. Ποια ήταν η θερμική ισχύ που ξόδεψε, πόσο νερό ξοδεύτηκε, πόσο ζεστό, κρύο και όλα τα σχετικά. Έχουμε μείον 60 και 65% σε όλα μας τα ξενοδοχεία κατανάλωση ενέργειας. Η δική μας επένδυση αποσβέστηκε μεταξύ 2,5 και 3 χρόνια. Δείχνοντας το παράδειγμα αυτό στην πράξη και καλώντας τους επαγγελματίες του χώρου της ενέργειας, η Ένωση Ξενοδόχων Αττικής εξηγεί στα μέλη της τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα εάν επενδύσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, που θα μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, η πράσινη ταυτότητα του ξενοδοχείου θα προσελκύσει περισσότερη πελατεία. Το ζεστό νερό, η θέρμανση ψήξη, οι λαμπτήρες. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές μέσα στο ξενοδοχείο κατανάλωσης και έντονης κατανάλωσης ενέργειας. Ο καθένας εξειδικευμένα μπορεί
μπορεί να πάρει λύσεις για το ξενοδοχείο του ανάλογα με τις κατηγορίες εξοικονόμησης που έχουμε επιλέξει. Οι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν έχουν φτηνίνει, έχουν παλιώσει, οπότε σιγά σιγά γίνονται και πολύ πιο προσιτές και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνεται σήμερα η δυνατότητα πολύ μικρής περίοδου απόσβεσης σε οποιαδήποτε από τις επενδύσεις αυτές επιλέξει. Μιλάμε για ποσοστά που μπορούν να πετύχουν σχετικά εύκολα τις τάξεις του 20-30% με κάποιες παρεμβάσεις σε δομικά στοιχεία των κτηρίων, όπως εξωτερικές θερμομονώσεις, κουφώματα, και θα πάμε μέχρι το 80% που είναι οι αντλίες θερμότητας αυτή τη στιγμή. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η πτώση του λειτουργικού κόστους μπορεί να καταστήσει τα ξενοδοχεία πιο ανταγωνιστικά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να μειωθούν και οι τελικές τιμές για τους επισκέπτες. Ακόμη και η Ινδία, ένας από τους μεγαλύτερους υπαίτιους της κλιματικής αλλαγής στον κόσμο, νούμερο 3 ρυπαντής, προχωράει στην ηλιακή ενέργεια. Γιατί είναι φθηνή, είναι αξιόπιστη, είναι καθαρή και φέρνει και έσοδα. Το πείραμα, μάλιστα, ξεκίνησε από τα σχολεία. Εκτός από την εποχή των μουσώνων, που εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής τελευταία έχουν γίνει ιδιαίτερα σφοδροί, στο μεγαλύτερο μέρος της Ινδίας, ο ήλιος λάμπει για περισσότερες από 300 ημέρες το χρόνο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Ινδία είναι ο νούμερο 3 ρυπαντής του κόσμου, αφού χρησιμοποιεί εντατικά τα ορυκτά καύσιμα, ξεκίνησε δυναμικά την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, αρχής γενομένης από τα σχολεία. Πάνω από 400 σχολεία ήδη τοποθέτησαν φωτοβολταϊκά πάνελς ισχύως από 50 έως 250 κιλοβάτ, ανάλογα με το μέγεθός τους, και καλύπτουν τις ανάγκες φωτισμού αλλά και τις λοιπές ενεργειακές ανάγκες από την ηλιακή ενέργεια. Τα ωφέλη είναι άμεσα και μετρήσιμα, γιατί οι λογαριασμοί ενέργειας για τα σχολεία συρρυκνώνονται ενώ αποκτούν και ενεργειακή αυτονομία. Παράλληλα, τα παιδιά εκπαιδεύονται στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, μια γνώση σημαντική για το άμεσο μέλλον. Όση ενέργεια παράγεται και δεν καταναλώνεται επιτόπου, κυρίως στις μέρες των αργιών ή των θερινών διακοπών, διοχετεύεται στο δίκτυο, δίνοντας έτσι στα σχολεία ένα έξτρα εισόδημα. Τα φωτοβολταϊκά έχουν διάρκεια ζωής 25 χρόνια και η αγορά τους μπορεί να αποσβεστεί στα πρώτα 2-3 χρόνια, αφήνοντας έτσι στο σχολείο τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα χρήματα της ενέργειας που δεν πληρώνει για εκπαιδευτικούς σκοπούς προς όφελος των παιδιών. Το γεγονός ότι πολλές πόλεις και χωριά ακόμη δεν διαθέτουν επαρκές δίκτυο ηλεκτρισμού αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Γιατί πολλά απομακρυσμένα χωριά, πριν φτάσουν τα φωτοβολταϊκά, ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τα φωτοβολταϊκά έφεραν φως στη ζωή τους και διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους. Και όπως είπαμε, τα καλά παραδείγματα συνεχίζονται και θα πάμε τώρα στην Ιταλία. Αυτή την εβδομάδα η Καπέλα Σιστίνα και το έργο του Μιχαήλ Άγγελου φωτίστηκε από 7.000 λαμπτήρες LED με εντυπωσιακά πραγματικά αποτελέσματα, κάνοντας τις μορφές του έργου τρισδιάστατες και μάλιστα στο 1/10 του κόστους. 7.000 φώτα LED ανέδειξαν το έργο του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιστίνα με τον πλέον μοναδικό τρόπο, καθώς για πρώτη φορά οι επισκέπτες μπορούν να δουν τις μορφές τρισδιάστατα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα. Η νέα τεχνολογία καθαρού φωτισμού, εκτός του ότι αναδεικνύει πρωτοποριακά αυτό το μεγάλο έργο τέχνης, παράλληλα εξοικονομεί 60% ενέργεια και δεν παράγει αέριους ρήπους, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει και το ίδιο το έργο από τη φθορά του χρόνου. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων LED for Art και Illuminate, που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημεία αλλά και δημόσιοι χώροι επωφελούνται από αυτή τη νέα καθαρή τεχνολογία φωτισμού με LED. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως συμβαίνει με το Δημαρχείο του Belfast, τα LED είναι αυτά που καθιστούν τα κτίρια έργα τέχνης, αλλάζοντας το φωτισμό ανάλογα με την εποχή του χρόνου ή κάποια συγκεκριμένη γιορτή. Σε κάθε περίπτωση, στο κτίριο του Δήμου του Belfast καταγράφεται εξοικονόμηση ενέργειας 67% και 30.000 λιρών σε χρήμα το χρόνο. Στο ενεδρίο της Γένοβας, το οποίο επίσης προσφάτως φωτίστηκε με LED, οι επισκέπτες κάνουν λόγο για μια νέα βιωματική εμπειρία. Ο φωτισμός αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τις κινήσεις των ψαριών, δημιουργώντας παράλληλα και την κατάλληλη διάθεση παίζοντας με φωτοσκιάσεις. Η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει το 54% και σε χρήμα 13.200 ευρώ το χρόνο. Το παλιό λιμάνι της Γένοβας, που επίσης αναβαθμίστηκε με το νέο φωτισμό LED, δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν του. Είναι πιο φωτεινό, πιο ασφαλές και πιο ελκυστικό για τους επισκέπτες και σίγουρα πιο φθηνό στη λειτουργία του. Μέσω των δύο προγραμμάτων που συγχρηματοδοτεί η Ευρώπη με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόθεση είναι να αναδειχθούν οι νέες δυνατότητες για φωτισμό πολύ υψηλής ποιότητας και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Με δεδομένο ότι ο φωτισμός παγκοσμίως απαιτεί το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης, οι λαμπτήρες LED, που καταναλώνουν μόλις το 1/10 από τους συμβατικούς, μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στο κλίμα αλλά και στον οικιακό προϋπολογισμό. Γι' αυτό εξάλλου οι εμπνευστές τους απέσπασαν Νόμπελ Φυσικής για το 2014.
Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα κλίμα και ενέργεια, αυτό που όλοι ξέρουμε είναι ότι η κλιματική αλλαγή υπερθερμαίνει τον πλανήτη. Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι στα χρόνια που έρχονται θα διπλασιαστούν οι ψυχροί χειμώνες. Πλημμύρες στην Ελλάδα, πλημμύρες στη Βουλγαρία, πλημμύρες στην Τουρκία. Ένα χρόνο πριν, οι επίμονες καταρακτώδεις βροχές ισοπαίδωσαν βασικές υποδομές στη Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θρύνησαν θύματα και μέτρησαν τεράστιες ζημιές από το πέρασμα του πολικού ψύχους που κατέβηκε από την Αρκτική. Τώρα πια θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι αυτές τις εικόνες θα τις βλέπουμε συχνότερα, σύμφωνα με διεθνή κλιματική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Nature Geoscience. Οι ερευνητές για πρώτη φορά συνέκριναν τα κλιματικά μοντέλα με τα μέχρι σήμερα πραγματικά δεδομένα και διαπίστωσαν ότι συμφωνούν απόλυτα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στις αμέσως επόμενες δεκαετίες οι ακραία ψυχροί και έντονοι από άποψη καιρικών φαινομένων χειμώνες θα διπλασιαστούν σε Ευρώπη και Ασία. Η αφετηρία της αποσταθεροποίησης του κλίματος, που οφείλεται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις, βρίσκεται στους πόλους της Γης. Εκεί κάθε αλλαγή προκαλεί κλιματικά ντόμινο. Με το λιώσιμο των πάγων που καλύπτουν την επιφάνεια της θάλασσας, συντελείται μεγαλύτερη απορρόφηση θερμότητας από τους ωκεανούς, γεγονός που αποδυναμώνει τις ψυχρές αέριες μάζες της Αρκτικής, τις πρόχνει νοτιότερα και στη συνέχεια τις εγκλωβίζει πάνω από την Ευρώπη και την Ασία για μεγάλα διαστήματα, προκαλώντας έτσι παρατεταμένη κακοκαιρία. Σε περιοχές όπως είναι η Ανταρκτική και η Αρκτική, όπου θεωρούνται και οι θερμοστάτες του πλανήτη, είναι πολύ λεπτή η ισορροπία εκεί πέρα. Σε περίπτωση κατά την οποία αποκαλύπτεται η επιφάνεια της θάλασσας, η ηλιακή ακτινοβολία προσφέρει μεγάλα ποσά θερμότητας, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται περαιτέρω το λιώσιμο των πάγων. Σε περίπτωση κατά την οποία φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, έχουμε μια αντίδραση η οποία δεν είναι πλέον ελεγχόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε φιαλτικά σενάρια. Η επέλαση κυμάτων ψύχου στην Ευρώπη και την Ασία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν σημαίνει ότι η Γη πάβει να υπερθερμαίνεται. Αντίθετα, μετά το 2030, όταν η Αρκτική θα χάσει εντελώς την παγοκάλυψή τους κατά τους θερινούς μήνες, τότε η μέση θερμοκρασία της Γης θα εκτιναχθεί με απρόβλεπτες συνέπειες. Γι' αυτό κάθε φορά που ακούμε ότι οι πάγοι στην Αρκτική λιώνουν, αυτή η είδηση θα πρέπει να μας ανησυχεί. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας, γιατί οι ηγέτες της Ευρώπης ενέκριναν τελικά τη στρατηγική, η οποία θα υλοποιηθεί για το Ιόνιο και την Αδριατική, και πλέον ξεκινά η υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων στους τομείς του βιώσιμου, τουρισμού, της ναυτιλίας και της παραγωγής πράσινης ενέργειας και εδώ σε εμάς, στο Ιόνιο. Ναυτιλία, ναυπηγική, βιώσιμη αλληλεία, βιώσιμος τουρισμός, ενέργεια και έμφαση στην ενεργειακή σύνδεση μεταξύ των περιφερειών Ιωνίου και Αδριατικής, αυτός είναι ο πυρήνας της γαλάζιας ανάπτυξης για την περιοχή του Ιωνίου και τη στρατηγική για την επίτευξή της και την ενθάρρυνσή της ενέκριναν μόλις οι ηγέτες της Ευρώπης. Η νέα γαλάζια οικονομία που παρουσιάστηκε στην Αθήνα τον προηγούμενο Φεβρουάριο θα στηριχθεί στις κοινές προσπάθειες και συνεργασία μεταξύ των 8 χωρών που μετέχουν: Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, αλλά επίσης Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν με βιώσιμο τρόπο τα μεγάλα πλεονεκτήματα της θάλασσας, την ενέργεια, την τροφή και την παροχή υπηρεσιών. Ήδη στο θαλάσσιο τομέα απασχολούνται πάνω από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Και αν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας όπως την έχουμε σχεδιάσει, υπολογίζουμε μέχρι το 2020 να αγγίξουμε τα 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας με μια ανάπτυξη περίπου 3% το χρόνο. Οι τομείς ενδιαφέροντος στη γαλάζια ανάπτυξη αγκαλιάζουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Η βιοκαλλιέργεια, η βιοτεχνολογία, η εξόρυξη από το βυθό της θάλασσας, ο θαλάσσιος τουρισμός και η γαλάζια ενέργεια. Νέες μορφές ενέργειας, είτε από τα κύματα, από τις παλίριες, από το θαλάσσιο δυναμικό, αλλά και τοποθέτηση ενέργειας από αέρα μέσα στη θάλασσα. Στην επίσκεψή του στο Βόρειο Αιγαίο και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Λέσβου, ο έτερος εμπνευστής της γαλάζιας οικονομίας, Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Γιοχάνες Χαν, αναφέρθηκε στην περιοχή ως ιδανικό παράδειγμα γαλάζιας και πράσινης ανάπτυξης μαζί. Το Βόρειο Αιγαίο είναι ένα άριστο παράδειγμα συνδυασμού γαλάζιας και πράσινης ανάπτυξης. Θα μπορούσε η περιοχή να αποτελέσει πρότυπο, επενδύοντας στη γαλάζια οικονομία, δηλαδή ιχθυοκαλλιέργειες και γεωργικές καλλιέργειες, κατά δυτικό τουρισμό, όπως και μουσεία απολιθωμένων δέντρων. Στην προσπάθεια για τη γαλάζια ανάπτυξη Ιωνίου Αδριατικής μετέχουν ενεργά οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες. Και με την έγκριση της στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη στο Ιόνιο και την Αδριατική, θα κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί της Ευρώπης, αλλά και τα αναλογούντα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία θα κατευθυνθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ας σας πάω τώρα στη Βρετανία. Εκεί έχουμε πράσινη κατά κυριολεξία ανάπτυξη. Είναι η καλλιέργεια των φυκιών ως τροφή πλέον. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στη διατροφική ανασφάλεια και στη δυσκολία του πλανήτη να μας στρέψει όλους. Έχουμε γίνει και πολλοί. Ίσως λοιπόν τα φύκια στο μέλλον αποτελέσουν και αυτά μια εναλλακτική. Τηγανιτό, ψητό ή στον ατμό. Όπως και να κατανοηθούν, τα φύκια έχουν πλέον καταχωρηθεί στις υπερτροφές, καθώς περιέχουν μεγάλες ποσότητες ασβεστίου, κάποιες φορές περισσότερο και από το γάλα, μεγάλες ποσότητες σιδήρου, κάποιες φορές περισσότερο και από το κρέας. Έτσι, τα φύκια κατάφεραν μέσα σε λίγο χρόνο να κερδίσουν οπαδούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Μοιραία, η νέα τάση θα γινόταν αντιληπτή και από την αγορά και οι πρώτες φάρμες φυκιών είναι γεγονός. Στην Κορνουάλη, αυτοί οι ιδιότυποι αγρότες, που ο ωκεανός είναι το χωράφι τους, κάθε μήνα μαζεύουν πάνω από 1000 κιλά φύκια, τα οποία στεγνώνουν, πακετάρουν και στη συνέχεια αποστέλουν στους εκλεκτούς τους πελάτες, κυρίως γκουρμέ εστιατόρια, αφού προηγουμένως έχουν διεξοδικά ελέγξει την καταλληλότητά τους. Ελέγχουμε στο εργαστήριο το σύνολο της παραγωγής, γιατί κάποιες φορές τα φύκια μπορεί να περιέχουν βαρέα μέταλλα ή κάποια μικρόβια. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά φύκια ανάλογα με τη θάλασσα που αναπτύχθηκαν. Όλα όμως ανεξαιρέτως είναι καταπληκτικές υπερτροφές. Ο τρόπος βέβαια που θα το γευθεί ο καθένας ποικίλει. Σε κάποια εστιατόρια εμφανίζονται σαλάτα συνοδευόμενα από άλλα συστατικά, είτε αποτελούν το κυρίως πιάτο. Είναι νέο υλικό και για μένα είναι ωραίο να μπορώ να δείχνω διαφορετικούς τρόπους ερευνήσματος, ενός τόσο ποιοτικού και φρέσκου υλικού. Ακόμη και οι πιο επιφυλακτικοί πάντως είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια δοκιμή, γιατί κανείς δεν ξέρει αν τα φύκια στο μέλλον αποτελέσουν μια από τις βασικές τροφικές μας πηγές. Μη φύγετε, μείνετε μαζί μας. Σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε. Θα δούμε ανάμεσα στα άλλα το έδαφος που υποχωρεί στη Λουιζιάννα, εκεί που η θάλασσα καταπίνει σπίτια. Η διάβρωση των εδαφών είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Το έχουμε συναντήσει και εδώ στην Ελλάδα. Όμως, πραγματικά, εικόνες που θα δούμε από τη Λουιζιάννα είναι μοναδικές, γιατί εκεί έχουμε ακραίες περιπτώσεις διάβρωσης. Κάποτε, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, υπήρχε γη. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει σήμερα. Και αν κοιτάξετε πίσω μας και σε αυτό το σημείο, η διάβρωση είναι ήδη πολύ εμφανής. Σιγά σιγά περιοχές στη Λουιζιάννα εξαφανίζονται, καθώς η στάθμη του νερού στον κόλπο του Μεξικού όλο και ανεβαίνει. Σήμερα έχει απομείνει μια λωρίδα γης μήκους 2 μιλίων και πλάτους 1 τέταρτο του μιλίου, ενώ το 1950 υπήρχε γη μήκους 11 μιλίων και πλάτους 5 μιλίων. Είναι μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με τη γη που υπήρχε. Η διάβρωση καταπίνει τα πάντα στο νησί. Είχαμε πάνω από 15 δέντρα μέσα στην αυλή. Σήμερα δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο αυτό. Το νερό καταπίνει μαζί με τα σπίτια και τις υποδομές και τα ενεργειακά δίκτυα, θέτοντας σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια και άλλων πολιτιών. Καθώς η γη υποχωρεί, μειώνονται και οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους. Το μόνο που έχει απομείνει είναι το ψάρεμα. Όλοι όσοι ζούμε ακόμη σε αυτό το νησί είμαστε αγωνιστές, επιβιώνουμε στα δύσκολα. Όπως όλα δείχνουν, δεν θα τα καταφέρουν για πολύ, αφού αργά ή γρήγορα τους απομονωμένους αυτούς οικισμούς θα τους καταπιεί το νερό. Η διάβρωση του εδάφους στη Λουιζιάννα, την πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών με τους περισσότερους υγρότοπους και τα σαθρά εδάφη, είναι πρωτοφανής και από το 1930 έχει χάσει πάνω από 1450 τετραγωνικά μίλια γης. Και από τη Λουιζιάννα στην Ιταλία, εκεί το έδαφος δεν είναι απλά στερεό, είναι και βραβευμένο. Οι αμπελώνες της Βόρειας Ιταλίας εντάχθηκαν στη λίστα των μνημείων της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως φυσικό τοπίο που διατηρήθηκε αλλά και βελτιώθηκε από τον πολιτισμό των ανθρώπων που ζουν εκεί. Αμπελώνες με ηθαγένεια και παγκόσμιο τίτλο ευγενίας. Τα αμπέλια της Βόρειας Ιταλίας που βρίσκονται μεταξύ του ποταμού Πάδο και των Απένινων Ωραίων πλέον υιοθετήθηκαν από την UNESCO και αποτελούν τοπίο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αμπελώνες που παράγουν πασίγνωστες ποικιλίες κρασιού όπως τον Παρόλο, τον Μπαρμπαρέσκο, τον Μπαρμπέρα και το Άστι Σπουμάντε. Ένα τοπίο που δημιούργησαν οι άνθρωποι γενιές και γενιές δουλεύοντας με τα χέρια τους στη γη.
Ανάμεσα στους αμπελώνες που απλώνονται σε ήπιους λόφους, μνημεία μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής συμπληρώνουν το τοπίο όπου παράγεται το πασίγνωστο κόκκινο κρασί. Για να καταφέρει όμως μια περιοχή να μπει στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν αρκεί μια περιοχή να είναι όμορφη για να υπάρχει ένα μνημείο. Υπάρχουν δύο κριτήρια. Το ένα είναι η τυπολογία. Η υποψηφιότητα κάθε περιοχής θα πρέπει να εμφανίζει μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε κανένα άλλο από τα ενταγμένα μνημεία και τοπία. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή εθνική ταυτότητα, την οποία στη συνέχεια οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να διαφυλάξουν. Επί 10 χρόνια, το τοπικό γραφείο της UNESCO στην Ιταλία έκανε αγώνα για την υπαγωγή της περιοχής στην παγκόσμια λίστα. Ο τίτλος θα δώσει στην περιοχή παγκόσμια εμβέλεια, θα φέρει εκατομμύρια τουρίστες, ενώ θα κάνει το κρασί διάσημο σε όλο τον κόσμο, αφού εκτιμάται ότι οι επισκέπτες θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 30 με 40%. Ήδη οι εξαγωγές κρασιού από την περιοχή ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μοναδικά τοπία έχουμε και στην Ελλάδα. Το στοίχημά μας είναι να καταφέρουμε να τα διαφυλάξουμε και να αγωνιστούμε να τα αναδείξουμε ακριβώς όπως έκαναν οι Ιταλοί, που έφεραν και επισκέπτες και βεβαίως έσοδα για τη χώρα. Τώρα, εμείς θα κλείσουμε σήμερα με τα πουλιά. Αυτό που θα δούμε παραπέμπει στη θρηλυκή ταινία του Alfred Hitchcock, που μας έδειξε πως η δύναμη βρίσκεται εν τη ενώση. Χιλιάδες πουλιά μαζί, λοιπόν, κατέγραψε η κάμερα του BBC, να εκτελούν περίπλοκους σχηματισμούς. Τώρα το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να διαλευκάνει το γρίφο της συμπεριφοράς των πουλιών. Με αυτά, σας χαιρετούμε και θα τα ξαναπούμε και πάλι το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά.